αξιωματική, υπαξιωματική, στρατεύσιμη, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό της 96 ανωτέρας διοίκησης σταγμάτων εθνοφυλακής. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού παραδίδω σήμερα τη διοίκηση της 96 ΑΤΕ στον καταξιωμένο συνάδελφο ταξίαρχο Κωνσταντάκο Δημόκρητο, τον οποίο συγχαίρω ολόθερμα για την τοποθέτησή του και του εύχομαι κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο του. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως διοικητής της ΑΤΕ, σκιαγραφώντας το όραμά της και θέτοντας τους στόχους της, είχα εστιάσει στην αδύρυτη ανάγκη περιφρούρησης των δύο αξιωτικών συνιστοσών που συνθέτουν κάθε στρατηγική σύλληψη της πατρίδας μας. Την θωράκιση και ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας και στις σχέσεις που αναπτύσσονται στους κόλπους του. Σήμερα παραδίδω τα καθήκοντά μου, αλλά κρατώ παντοτινό κτήμα μου την τιμή που έγινε στο πρόσωπό μου, αναλογιζόμενος παράλληλα εάν ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες αυτών που με εμπιστεύτηκαν. Γνωρίζω ότι στο ύφος και την επισημότητα της σημερινής τελετής δεν αρμόζουν λεπτομερείς δημόσιοι απολογισμοί. Θα ήταν ένδειξη αυτοπροβολής και αμετροέπειας. Ωστόσο, αποδομώντας πιθανούς ενδιασμούς ότι δεν τήρησα στο ακέραιο τις ηθικές δεσμεύσεις μου ή ότι οι στόχοι που έθεσα εξ αρχής δεν τελεσφόρησαν, δηλώνω απερίφραστα, υιοθετώντας μια φράση από το προσφάτως κοινοποιημένο πλαίσιο αρχών διοικήσεως του κυρίου αρχηγού ΓΕΣ, ότι η 96 ΑΤΕ δεν βρίσκεται σε κρίση. Αντιθέτως, διαγνώσκοντας τους διαιτητικούς κινδύνους που ευεπίφορουν σε εκτροπές γεωπολιτικού περιβάλλοντός της, η ταξιαρχία τελεί υπό αδιάλειπτη επαγρύπνηση και σε άριστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής. Γι' αυτό οφείλεται κυρίως στο προσωπικό της, στελέχη και κληρωτούς οπλίτες. Οφείλεται σε όλους εσάς που τύχη αγαθή μου επιφύλαξε να διοικήσω. Διότι μέσα σε ένα πλαίσιο συναντήληψης, τροφοδοτούμενο από εξαιρετικές ανθρώπινες σχέσεις που διαμόρφωναν αυτόχρημα το επιθυμητό, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, εργαστήκατε άοπλα με υψηλό φρόνημα και επαγγελματισμό. Συντηρήσατε τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που μας εμπιστεύτηκε η πολιτεία. Περπατήσατε ημέρα και νύχτα το έδαφος που θα κληθούμε να υπερασπίσουμε αν απαιτηθεί και αντιστρέψατε το κλίμα της τρέχουσας δημοσιονομικής συγκυρίας, αντιμετωπίζοντάς το όχι ως δυσχέρεια, αλλά ως μια διαρκή πρόκληση για την ανάπτυξη καινοτομιών και δεξιοτήτων, ως μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη της θέλησης των δυνατοτήτων και του πολυμήχανου ενστίκτου σας. Γινόμουν καθημερινά κοινωνός αυτής της συγκινητικής σας υπέρβασης και γι' αυτό σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πρώτα και πάνω απ' όλα τον Πανάγαθο Θεό που με κράτησε γερό και φώτισε κάθε πτυχή των σκέψεων, των βουλήσεων και των ενεργειών μου. Ευχαριστώ τους άμεσους συνεργάτες μου, τον υποδιοικητή, τον επιτελάρχη και το επιτελείο της ταξιαρχίας, τον διοικητή προβολικού και όλους ανεξαιρέτως τους διοικητές, στο πρόσωπο των οποίων αντικατοπτρίζονται οι προσπάθειες όλων σας. Ωστόσο, στη θητεία μου ως διοικητής της, η ταξιαρχία και εγώ προσωπικά δεν ήμασταν μόνοι. Είχαμε άξιους συνεργάτες και εμπνευστές που απέδειξαν εμπράκτος το αμέριστο ενδιαφέρον και τη συνδρομή τους. Πέραν από την ηθική υποχρέωση που επιβάλλουν οι φορτισμένες τούτες στιγμές, αποτελεί απόδοση ιστορικής πλέον δικαιοσύνης, η δέουσα αναγνώριση της συμβολής τους και η υποβολή των εκβάθους καρδίας ευχαριστειών μου. Στην διοίκηση της ΑΣΔΕΝ για τη συμπαράσταση, την εμπιστοσύνη και την βοήθεια που εισέπραξα, καθώς και σε όλους τους προκατόχους μου για το έργο που επιτελέστηκε. Στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Ινισσών Βάτου και Παναγιάς, κύριο Όμη, κύριο Μάρκο, για την ακυμάτιστη και εξόχως αποδοτική σύμπνευσή μας. Σεβασμιότατε, με την ευλογία σας, τις ευχές σας, τον λόγο σας και την πνευματική σας άβρα, συμβάλλατε καθοριστικά στην εξύψωση του ηθικού και κατ' επέκταση στην επάψηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της ταξιαρχίας.
τις πολιτιακές και πολιτικές αρχές της Χίου, την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο, τον Ναυτικό Σταθμό Χίου, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμεναρχείο και την Πυροσβεστική, για την αγαστή συνεργασία μας σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και την στοχευμένη συνέργεια στην διαχείριση του πολυδιάστατου προσφυγικού ζητήματος. Στον Πρόεδρο και όλους τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπων, γιατί συνέβαλαν πρόσφατα στην επάυξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυναμεών μας. Στον απλό πολίτη της Χίου, με τον οποίο ταξιαρχία έχει διαμορφώσει ένα αραγές πλέγμα ομαλών και αλληλοτροφοδοτούμενων σχέσεων. Στους εθνοφύλακές μας που θα κληθούν εφόσον απαιτηθεί να επαδρώσουν την πρώτη γραμμή κρούσης. Χωρίς τη συνδρομή και την υποστήριξή σας, δεν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση της αποστολής της ταξιαρχίας στον βαθμό που η θέση και η ιστορία της επιβάλλουν. Στο σύνδεσμο εφέδρων και το σύνδεσμο αποστράτων αξιωματικών Χίου που δηλώνουν παρόντες, μαρτυρώντας αψευδώς ότι ο όρκος που έδωσαν κάποτε εξακολουθεί να δονεί νοσταλγικά και με την ίδια ένταση την ψυχή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τέλος τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου για την απλόχερη ηθική συμπαράσταση, την στήριξη και την πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων, της υψηλής ευθύνης και του μακρού χρόνου απορρόφησης που συνεπάγεται το καθήκον μου ως διοικητής της 96 ΑΤΕ. Αξιωματική, υπαξιωματική στρατεύση με εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό της 96 ΑΤΕ. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και με τον νέο διοικητή σας θα επιδείξετε ανάλογο και γιατί όχι και περισσότερο πάθος στην εκτέλεση των καθηκόντων σας από αυτό που αντίκριζα στην καθημερινή επαφή μου μαζί σας. Ευχόμενο σε όλους υγεία και τύχη. Δεν θα σας παρέξω επιμέρους συμβουλές για την ευόδοση του έργου σας. Ένα χρόνο τώρα αρκεστήκαμε σε λίγα λόγια, δίνοντας βάρος στις πράξεις. Το μόνο που οφείλετε να έχετε κατά νου είναι ότι όλες οι επιβαλλόμενες και απορρέουσες υποχρεώσεις σας περικλείονται συμπαγκώς στο απόφθεγμα από τον όρκο των Αθηναίων εφήβων που κοσμεί το έμβλημα της ταξιαρχίας. Κηρύστε το απαραίτητα και αναβαπτιστείτε άνευ όρων στο ευγενές μνημάτιο. Δεν έχετε το δικαίωμα να αγροδίσετε απέναντι σε οποιονδήποτε επίδοξο επιβουλέα. Αντιθέτως, έχετε την άφθαρτη υποχρέωση της υπεράσπισης του μακρύου εδάφους και της ακλόνητης πίστης στη νίκη σε όλες τις επάλυσεις. Με πλήρη επίγνωση της τιμής που μου έγινε να διοικήσω αυτό το ιστορικό και υποκόμενο σχηματισμό της ΑΣΔΕΝ. Υποκλίνομαι με σεβασμό στις πολεμικές συμφέρειες της ΑΣΔΕΝ και των μονάδων και από δύο χώρο κοινής και ευγνωμοσύνης στους πρεσβευτές της εθελοθυσίας και της αυταπάρνησης, στους ένδοξους νεκρούς των πολεμικών περιόδων. Με τις σκέψεις αυτές και επικαλούμενο στη χάρη του μεγαλοδύναμου, σας αντικρίζω για τελευταία φορά ο διοικητής σας και πλημμυρισμένος από συγκίνηση και περηφάνεια, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η 96 ΑΤΕ! Ζήτω!
Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατεύσιμοι, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό της 96 Ανωτέρας Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής. Για την καταγγή του Γενικού Επιταγείου Στρατού. Αναλαμβάνω σήμερα η διοίκηση της 96 ΑΔΕ, διατεθέμενος στο καταξιωμένο ταξίαρχο Μικάκη Γεώργιο, τον οποίο εκφράζω θερμές ευχαριστίες για την υποδοχή του και ταυτόχρονα τις ευάλωτες ευχές για υγεία και ευτυχία. Διακατέχομαι από τα αισθήματα συγκίνησης, τιμής και υπερηφάνειας και υποκλίνομαι μπροστά στις τιμημένες σημαίες των μονάδων μας, αποδίδοντας μόνο την ευγνωμοσύνη και ευγνωμοσύνης στους ένδοξους και αθάνατους νεκρούς μας. Έχοντας βαθιά επίγνωση της σκέψης τιμής που μου έγινε με την ανάθεση της διοίκησης της 96 ΑΔΕ, αλλά και των ευθυνών και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, δηλώνω ότι θα τηρήσω πιστά τους νόμους και τους κανονισμούς και θα αποκτήσω την πιστή τήρηση του κανονισμού τους από όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Υπόσχομαι ότι θα αναλώσω όλες τις δυνάμεις, ώστε με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη συμμετοχή και συνεργασία όλων σας, να διατηρήσουμε και ή δυνατόν να βελτιώσουμε το πολύ ψηλό επίπεδο το οποίο βρίσκεται η ΑΔΕ, εστιάζοντας στη μεγιστοποίηση της αμυντικής ισχύως και στη βελτιστοποίηση της αποδεκτής ικανότητας. Να εκδηλώσουμε το αίσθημα ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας και να φανούμε αντάξει της τιμής και της εμπιστοσύνης με την οποία μας περιβάλλει η ηγεσία μας αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αναλαμβάνω τη διοίκηση ενός από τους πιο κρίσιμους σχηματισμούς της ΑΔΕ, ταγμένου στα ευαίσθητα ανατολικά σύνορά μας, ο οποίος όπου και όταν απαιτηθεί θα υπερασπιστεί με αυτοδυσία την ακαιρεότητά της στην πατρίδα. Ο κοινός οδοδείκτης στην εκπλήρωση του προείμνου αυτού εθνικού μας χρέους αποτελεί το μεγαλείο της ολοκληρωτικής προσφοράς της θυσίας των ηρώων της νεότερης ιστορίας της Κύπρου. Για να επιτρέψει την αποστολή μας, επιβάλλεται να καλλιεργούμε καθημερινά στο μέγιστο βαθμό τις ζωτικές αρετές, τη φιλοπατρία, την ανδρεία, την κατερία, το ζωτικό πνεύμα και κυρίως την πειθαρχία, οι οποίοι σε συνδυασμό με την αισιοδοξία, το χαμόγελο και την κοινοψηφία θα συμβάλλουν στην παγίωση των ύψων των αγαθών της άμυνας και της ασφάλειας. Επαναλαμβάνω και εγώ με έμφαση ότι ο ελληνικός στρατός δεν βρίσκεται σε κρίση. Διατηρεί την αισιοδοξία του και υψηλό ηθικό του και πρωτίστως διακατέχεται από το πνεύμα του νικητή. Επιθυμώ να επιδεικνύεται σε κάθε σας ενέργεια, αξιοπρέπεια, ηθικό και ελευθερία. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο έμψυχο δυναμικό μας. Είναι το πιο πολύτιμο αγαθό μας και αποτελεί κρίσιμο και αποφασιστικό παράγοντα στη λειτουργία μας, γι' αυτό πρέπει να επιδιώξουμε συνεχώς για την πλήρη αξιοποίησή του. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα καταστεί μόνο δυνατή με χρηστή και αντιπολιτική διοίκηση, με αντικειμενικότητα, αμοιολογησία και δικαιοσύνη, αλλά και αμφίδρομη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, απαλλαγμένη από αυθαιρεσίες, αυταρχικότητα και αλαζονία. Σέβομαι και τιμώ ιδιαίτερα το μεγάλο έργο που επιτελέσαι μέχρι τώρα, με επίπονες και άγνες προσπάθειες από τους προκατόχους μου, αλλά και από εσάς. Σας καλώ να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή που μας εμπιστεύτηκε η πολιτεία, αλλά και στις προσδοκίες που έχει από εμάς ο ελληνικός λαός. Η προσήλωση και η αποσύρωση στο έργο μας, η εργατικότητα, ο προγραμματισμός, ο επαγγελματισμός, ο αλληλοσεβασμός, η οικονομική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και μέσων, η διαφύλαξη και η συντήρηση του πάση φύσεως υλικού, η άριστη γνώση του εδάφους, η επάφηση ετοιμότητας και θεματικού μας ικανότητας, η εξασφάλιση άμεσης επέμβασης όπου και όταν επιτυχθεί, η διεξαγωγή ρεαλιστικής εκπαίδευσης. Η ασφάλεια προσωπικού δεσμού και μέσων θα είναι η καθημερινή μας μέρημνα και αυτά που θα αποτελούν την εγγύηση για την επιτυχία του έργου μας. Θα σταθώ δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια. Θα μοιραστώ όσες δυσκολίες σας και θα σας κατευθύνω ώστε να εξαντληθεί κάθε φαινόμενο λιγορίας, αναλυτικότητας και αδιαφορίας. Με τη βοήθεια του Θεού, με αφοσίωση και προσοχή στην αποστολή μας, εμπιστοσύνη στους προϊσταμένους μας, αλλά και στις ικανότητές μας, να είστε βέβαιοι πιστοί στον όρο που δώσαμε στους άνθρωπους της παρεκκλήσης περιοχής μας και με τους οποίους πρέπει να ρυθμίσουμε άριστες σχέσεις και να συνεργαζόμαστε πάντα αρμονικά. Εκτιμώ βαθύτατα τον υπέροχο και περήφανο λαό της Κύπρου, με τον οποίο είχαμε την χαρά να συνεργαστώ στο παρελθόν. Πιστεύω ότι με τη συνεργασία και τη συμπαράσταση όλων των ανθρώπων και φορέων
και τις ευρωπαϊκές πιθανές της Εκκλησίας θα καταστήσουμε πράξη την ιστορική φράση της ΑΤΕ και ιερά τα πάτια τιμήσου. Στον απερχόμενο διοικητή, αξιέγω κύριο Ιμπρικά Γεώργιο, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε το επιτυχημένο έργο του και ευχόμαστε η αγκαλή επιτυχία στα νέα καπιτικά καθήκοντα ως διοικητής του όπλου που τον ανέβησε. Υπερήφανος για την ανάγκηση της διοίκησης της 96 ΑΤΕ και της αποστολής της που ομονατέθηκε και έχοντας επίγνωση ότι με την κούδη του Θεού θα συνεχίσω μαζί σας έναν ωραίο αγώνα, έχουμε σε όλους όρους υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο μας. Και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος. Ζήτω! Ζήτω ο στρατός. Ζήτω! Ζήτω 96 ΑΤΕ. Ζήτω!